Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες ιδιότητες της πράξης πολλαπλασιασμού αριθμού με διάνυσμα, άλλες ωραίες ιδιότητες όπως συνηθίζω να λέω στα παιδιά, και μια χαρακτηριστική άσκηση, ουσιαστικά είναι ο κανόνας του παραλληλογράμμου που έχουμε μάθει με τη βοήθεια της πράξης αυτής. Πάμε λοιπόν. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές είναι ξεχασμένες ιδιότητες, παρότι τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Εάν έχουμε τον αριθμό μείον 1 μπροστά από ένα άθροισμα δύο διανυσμάτων, αυτό θα μας δώσει, σύμφωνα με μία ιδιότητα που είδαμε πριν, μείον 1 επί α και μείον 1 επί β, δηλαδή μείον α μείον β. Αυτό λοιπόν μας δίνει την δυνατότητα να βγάζουμε τις παρενθέσεις και να αλλάζουμε τα πρόσημα μέσα. Αντίστοιχα, και αυτό εδώ, πάλι με μία από τις προηγούμενες ιδιότητες, την τρίτη που είχαμε πει, αν έχουμε το πλην σαν μείον 1, με αυτό το μείον 1 εδώ θα μας κάνει τελικά το διάνυσμα α, δηλαδή αυτό που ξέραμε ότι πλην επί πλην κάνει συν. Η πρώτη μας λοιπόν σχέση που πρέπει να ξέρουμε είναι αυτή. Η δεύτερη σχέση είναι ότι αν έχουμε ένα γινόμενο λάμδα επί α ίσον με το 0, προσέξτε, είναι γινόμενο αριθμού με διάνυσμα ίσον με το 0, αυτό το τονίζουμε γιατί αργότερα θα δείτε διάνυσμα επί διάνυσμα να ισούται με το 0 και να μην συμβαίνει αυτό που θα γράψω. Τότε λοιπόν είτε ο αριθμός είναι 0 ή το διάνυσμα είναι το μηδενικό. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα όταν έχουμε σχέσεις τέτοιες να μπορούμε να λύνουμε σαν εξίσωση αυτό το πράγμα. Μία τρίτη ιδιότητα είναι όταν έχουμε λάμδα επί το μηδενικό διάνυσμα μας δίνει το μηδενικό διάνυσμα ή 0 επί το διάνυσμα α μας δίνει το μηδενικό διάνυσμα και πάλι. Και πάμε να δούμε μία άσκηση πάρα πολύ βασική στα διανύσματα. Έχουμε ένα τρίγωνο αβγ. Παίρνουμε τη διάμεσο αμ. Αμ λοιπόν είναι διάμεσος του τριγώνου αβγ. Τότε ισχύει η σχέση, να δείξουμε λοιπόν ότι ισχύει, δύο φορές το διάνυσμα της διαμέσου, 2αμ, ισούται με αβ συν αγ. Αυτό όπως θα σας εξηγήσω σε λίγο είναι ο κανόνας του παραλληλογράμμου, μεταλλαγμένος λιγάκι. Ένας τρόπος να αποδεικνύουμε, παιδιά, τέτοιες σχέσεις είναι και ο εξής. Μπορούμε να γράψουμε το αμ ακολουθώντας μία διαδρομή από το α στο μη, με αυτήν εδώ την φορά. Δηλαδή το αμ μπορώ να το γράψω σαν αβ και βμ. Αντίστοιχα, να γράψω πάλι το αμ ερχόμενος από αυτή τη βόλτα. Αμ λοιπόν ίσον με αγ συν γμ. Μπορώ πάντοτε να προσθέτω ισότητες. Προσθέτω λοιπόν αυτές τις δύο ισότητες. Έχω λοιπόν 2αμ, αμ και αμ, ισούται με αβ συν αγ συν βμ συν γμ. Το μη όμως είπαμε είναι μέσον του βγ, συνεπώς το διάνυσμα βμ αυτό εδώ με το διάνυσμα γμ είναι αντίθετα διανύσματα, γιατί έχουμε την ίδια διεύθυνση, ίδιο μέτρο και αντίθετη φορά, άρα αυτά φεύγουν, μας δίνουν το μηδενικό διάνυσμα και τελικά βγαίνει η σχέση που λέγαμε 2αμ ίσον με αβ συν αγ. Ή αλλιώς, αν πολλαπλασιάσουμε αυτή τη σχέση με το ένα δεύτερο, θα μας βγει ότι το αμ ισούται με ένα δεύτερο του αβ συν αγ. Αυτό, παιδιά, είναι ο κανόνας του παραλληλογράμμου και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα διανύσματα αβ και αγ, από ό,τι βλέπετε, έχουν κοινή αρχή. Επομένως, μπορώ να κάνω ένα παραλληλόγραμμο και αυτή εδώ, όπως έχουμε μάθει, η διαγώνιος είναι το άθροισμα
αλφαβήτα και αλφαγάμα. Όμως αυτή εδώ η διαγώνιος έχει μέσα δύο φορές το αλφαμή, αυτό το διάνυσμα, μια και ξέρουμε ότι στο παραλληλόγραμμο οι διαγώνιες διχοτομούνται, συνεπώς αυτό το κομμάτι είναι ίσο με αυτό το κομμάτι, έχουμε την ίδια διεύθυνση, η φορά μας είναι ίδια, άρα το 2 αλφαμή, αυτό εδώ το διάνυσμα. Άρα βλέπετε ότι αυτή η σχέση είναι ο κανόνας του παραλληλογράμμου και πρέπει να έχετε υπόψη σας κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε μέσα σε ένα, σε μία άσκηση η έκφραση της διαμέσου, ότι χρειάζεστε αυτή την άσκηση, αυτή την...